Είναι δύσκολο για μένα, παιδιά, να πω πολλά πράγματα για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι ήρθαμε εδώ για να κάνουμε κάτι πολύ καλό, δεν σας το κρύβω. Αυτό το πιστεύαμε και εμείς και το περίμενε και όλος έτσι ο φίλαθλος κόσμος του Αγρινίου. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή του και του κόσμου αυτή τη στιγμή, όμως θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο. Η Καλαμάτα σήμερα έπαιζε πολλά πράγματα και δικαιολογημένα προσπαθούσε μέσα στο γήπεδο με νύχια και με δόντια να καταφέρει κάτι. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο στεκόμασταν αρκετά καλά στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε έτσι κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιες φάσεις. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Και αντί γι' αυτό, σε μια φάση χτύπησε και ένα από τα παιδιά που, δεν σας το κρύβω, δίνουν έτσι δύναμη και ψυχή στην ομάδα μας, ο στόπερ μας, ο Παλαιολόγου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην ομάδα και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πάλι. Τίποτα δεν προδίκαζε έτσι αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού για μας, μέχρι τη στιγμή που δεχτήκαμε ένα γκολ, το οποίο πιστεύω πολύ καλό γκολ, είναι γκολ για Όσκαρ, αλλά νομίζω ότι πολύ λίγες στιγμές έτσι μπαίνουν τέτοια γκολ. Και στο τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε πάλι πολλά πράγματα. Φάνηκε όμως ότι πάλι από ένα λάθος έτσι απροσεξίας βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για μας. Παρότι κάναμε την προσπάθεια που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, βάλαμε ένα τέρμα, πιστέψαμε ότι κάτι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Έχω την αίσθηση ότι μετά το παιχνίδι χάλασε έτσι κατά κάποιο τρόπο για πολλούς λόγους. Υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι ο διαιτητής, και δεν το λέω βέβαια σαν δικαιολογία, αλλά σαν παίξιμο, μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο πάλι, αλλά έπρεπε τουλάχιστον να προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα του παιχνιδιού. Δεν έγινε αυτό και μοιραία χάσαμε. Να πω συγχαρητήρια στην Καλαμάτα και στο Θανάση εδώ, το φίλο τον κύριο Πολιτσιδάκη, να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Εμείς πιθανόν τραβάμε, πώς να το πω έτσι, το Γολγοθά μας αυτή τη στιγμή, γιατί και από τα γκολ που δεχόμαστε θεωρώ ότι είναι έτσι κάποια γκολ που σπάνια μπαίνουν και νομίζω ότι είναι προϊόν ατυχίας από τη δικιά μας ομάδα. Θα πρέπει να μαζευτούμε, να κοιτάξουμε μπροστά, δεν γίνεται τίποτα άλλο στο ποδόσφαιρο, έχουμε πολλά δύσκολα μάτς μέσα στην έδρα μας. Έχουμε κάποιες απώλειες σήμερα, δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν. Χρειάζεται όμως υπομονή και προσπάθεια από μέρος μας. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως υποτιμήσατε την Καλαμάτα σήμερα, γιατί από αυτά που μας είπατε στην αρχή, κατάλαβα ότι το περιμένετε και όλο το μάτς, είστε περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμήσαμε την Καλαμάτα, γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές ομάδες που έχουν προβλήματα και παίχτες, γιατί όλοι έχουμε περάσει από τέτοια κατάσταση, δίνουν και την ψυχή τους. Και δεν σας το κρύβω ότι περιμέναμε έτσι ακριβώς και ήμασταν προετοιμασμένοι ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ ψυχωμένη ομάδα. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι από τη στιγμή που έφυγε ένας παίχτης μας από την άμυνα, χαλάσανε κάποιες ισορροπίες στην ομάδα μας, μιας και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια της άμεσης έτσι αντικατάστασης κάποιων παιδιών, και θεωρώ ότι από εκεί και μετά άρχισε έτσι. Παιδιά, αυτό το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο. Πριν τρεις Κυριακές εμείς ήμασταν πολύ ψηλά και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω κατά κάποιο τρόπο από το στόχο τον οποίο είχαμε. Όλες οι ομάδες σε αυτή την κατηγορία έχουν τη δυνατότητα της του να ανακάμψουν. Καλή ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι η Καλαμάτα έπαιζε πολλά σε αυτό το παιχνίδι.
για την παραγωγή της προφανώς για να και οτιδήποτε. Ο Παναγενικός δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι πολλά. Εμείς παίζαμε πολύ περισσότερα ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, ότι δεν ξέρω, μπορεί να φανεί στους φιλάθλους μας ότι τι λέμε τώρα απέναντι σε μια ομάδα που έχει τόσα προβλήματα. Νομίζω ότι κάποιες συγκυρίες έτσι της στιγμής μας βγάλανε έξω από το, από το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Όπως είναι το γκολ στο 45 και η έλλειψη ένα-δυο παιδιών που σε εμάς δίνουν πολύ δύναμη στην ομάδα. Μήπως τελικά, κύριε Νταραγκόρα, ήταν ρίσκο χρησιμοποίηση του Πασά σε αυτή τη θέση για πρώτη φορά? Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να πω κάτι. Νομίζω ότι ο Πασά σε όσο διάστημα αγωνίστηκε ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας μας και το λέω με πλήρη έτσι συνέστηση. Έδωσε μάχες, έδωσε πάσες για γκολ και για μένα ήταν έκπληξη το πόσο καλά έπαιξε σήμερα. Δεν τον περίμενα τόσο καλό, να σας πω την αλήθεια, για πρώτη φορά. Και την κατάφασή του αυτού ήταν τόσο καλός? Μας ζήτησε γιατί κουράστηκε και άρχισε να νιώθει βαριά τα πόδια. Πώς ζούσε τον Καβαδία? Ο Πέτρος είχε ένα μικρό πρόβλημα από τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά είναι ένα παιδί που έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες στο τελευταίο διάστημα. Ήταν από τους μόνους έτσι επιθετικούς που είχαμε εκεί και μπορώ να πω ότι του έχουμε τραβήξει όλη την ενέργεια αυτόν τον καιρό και θεώρησα σήμερα ότι θα ήταν καλό και για τον Πέτρο και για την ομάδα να τον έχουμε σε ένα πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, ξεκούραστο και με όλες τις δυνάμεις. Λοιπόν, με το σημερινό παιχνίδι εγώ θέλω να πω ότι, ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για τον Πανετολικό, γιατί υπόθηκε κάτι στην αρχή ότι αν το πήραμε αψήφιστα ή κάπως χαλαρά, ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, για το στόχο που έχουμε θέσει όλη στην ομάδα. Δυστυχώς παρουσιαστήκαμε, για να μην μπαίνω έτσι σε λεπτομέρειες, πρώτο, δεύτερο, μήχρονο, σε γενικά θέλω να μιλήσω, κατώτερο των περιστάσεων, πιστεύω εγώ. Εντάξει, ήταν σίγουρα κάποιες στιγμές που λειτουργήσαν εις βάρος μας, απλά εντάξει, δεν δικαιολογήσε όταν είναι μια ομάδα που έχει στόχους. Σίγουρα δεν ήταν και ότι καλύτερο, δηλαδή έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Θεωρώ ότι μετά και τα δύο γκολ που δεχτήκαμε, τότε είπαμε, παίξαμε έστω λίγο από αυτό που, μπορούμε να παίξουμε σαν ομάδα και εκεί ίσως βοήθησε με, την καλή έννοια, βοήθησε έτσι η ανακατοσόρα εκεί που έγινε με τις κόκκινες και αυτά, ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Ξέραμε ότι η Καλαμάτα έπαιζε για τη σωτηρία της, όπως και από εδώ και μπρος, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ομάδα, αν εξαιρέσουμε το Γάλλο, ότι δεν θα παίζει για κάτι από εδώ και μπρος. Δηλαδή αυτό δεν είναι και δικαιολογία ότι η Καλαμάτα έπαιζε κάτι παραπάνω από εμάς ή εμείς κάτι λιγότερο από αυτούς. Το θέμα είναι ότι ερχόμαστε μια σειρά από άσχημα αποτελέσματα. Ίσως είναι για μας καλή διακοπή που ακολουθεί, έστω μια εβδομάδα δηλαδή να ανασυνταχθούμε. Γιατί υπάρχουν 6 δύσκολα παιχνίδια μπροστά και πιστεύω, παρόλο αυτά τα συνεχεία άτυχα αποτελέσματα, ότι είμαστε κοντά στο στόχο και με λίγη προσπάθεια παραπάνω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Καλή συνέχεια στην Καλαμάτα. Σε εμάς να ερεμήσουμε έτσι λίγο, όπως είπα, ξανά με τη διακοπή και σε όλους για τις μέρες που είναι έτσι χρόνια πολλά και καλό Πάσχα να έχουμε.